θέμα αποδοχή μέρους των οφειλών του καταργούμενου νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ΕΦΑΚΤΙΤΗ από τον Δήμο ως καθολικό διάδρομος αποδοχή του πολυπόμενης χρηματοδότησης από την ΕΑΤΕ και αναμόρφωση του προπολογισμού. Λοιπόν, έχει μοιραστεί η σύγκριση της υπηρεσίας, στην οποία αναφέρεται το εξής, ότι μετά την κατάρτιση του νομικού προσώπου του ΕΦΑΚ και την αυτοδίκαιη εισχώρησή του και ενσωμάτισή του με το Δήμο της Κίδρας, ήρθανε παραστατικά τιμολόγια από το ΕΦΑΚ, τα οποία πληρώνονται μέσω του προγράμματος και από το πρόγραμμα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήρθαν εκ των υστέρων μέσα στο 2024 για να πάνε στο 2023 που καλύπτονται από το πρόγραμμα τα εξής ποσά. 792 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 792 επίσης, 31.555,37 και 31.572,92. Συνολικά ήρθε το ποσό των 64.712,29 ευρώ. Το ποσό αυτό κατατέθηκε στους λογαριασμούς όψεων του Δήμου Σκύδρας, γιατί ήρθε μέσα στο 2024. Αποδεχόμαστε το ποσό αυτό και ταυτόχρονα εγγράφουμε νόμιμα έτσι όπως προβλέπει ο νόμος στους κωδικούς και συγκεκριμένα στο κωδικό πρόγραμμα προώθηση υποστήριξη παιδιών για την ένταξή του σε προσχολική εκπαίδευση καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας αφήβων και ατών με αναπηρία σε υπηρεσίες δημοτικής απασχόλησης το ποσό των 64.712,29 ευρώ. Ακολούθως εγγράφουμε στο σχέλος των εξόδων τις οφειλές που αναφέρονται, και δεν χρειάζεται να τις αναφέρω, κατά επαγγελματία, κατά ποσό, και εγκρίνουμε την αποδοχή του ποσού και την πληρωμή των οφειλών που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας. Στη Δημοτική Επιτροπή το μεσημέρι, δεν ξέρω, θα θέλει να το επαναλάβει προφανώς η κυρία Παπαδοπούλου, απλά να πω ότι αυτά τα τιμολόγια, τα οποία αναφέρονται προς πληρωμή στην εισήγηση που σας έχει κοινοποιηθεί, οι οφειλές δηλαδή σε επαγγελματίες, συμπεριλαμβάνονται και αναφέρονται σε πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, πρωτόκολλο ειδικά όσον αφορά τα τιμολόγια, την οφειλή του 2023. Σύμφωνα με την υπηρεσία και με την έρευνα που έκανε και με επαφές που είχε με τους αρμοδίους και με το Υπουργείο, μπορεί να γίνει η αποδοχή του ποσού του προγράμματος και η εξόφληση των συγκεκριμένων τιμολογίων προτού γίνει η οριστική παραλαβή του νομικού προσώπου, έτσι όπως είχε πει η κυρία επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Και είναι εδώ και ο κύριος Καραπαναγιώτης, αλλά προφανώς θέλει να το επαναλάβει η κυρία Παπαδοπούλου. Μια και έχουμε εδώ και τον πρόεδρο του καταργούμενου νομικού προσώπου, ήθελα λίγο να μου διευκρινίσει, να μας διευκρινίσει σε όλο το σώμα βασικά, για ποιον λόγο από το Σεπτέμβριο του 2023 δεν καθαρίστηκαν από την ΕΤΑ τα εντάγματα των βάουτσερ, από όσο επειδή το βλέπω το πρόγραμμα. Τα μόνα που είναι σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή και καθαρίζονται αυτή την περίοδο είναι τα Υπουργεία Εργασίας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Που ο Ιούνιος είναι ο μήνας που τρέχει αυτή τη στιγμή και καθαρίζεται. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Για ποιο λόγο έχουμε αυτή την καθυστέρηση και δεν εισπράχθηκαν νωρίτερα. Να μου απαντήσετε. Για ποιο λόγο δεν μας έβαλε ΕΤΑ τα χρήματα. Να απολογηθώ εδώ για αυτόν τον λόγο. Για ποιο λόγο δεν μας έδωσε. Για ποιο λόγο έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Τα χρήματα από τα βάουτσερ του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου εκαθαρίζονται με βάση το ΦΕΚ αναγκαστικά μέχρι 31/12/23. Αναγκαστικά με βάση το ΦΕΚ. Καμία δομή δεν έχει καθυστέρηση πληρωμής, εκτός εάν ο φορέας δεν έχει στείλει εμπρόθεσμα, είναι κάτι το οποίο το δουλεύω 15 χρόνια. Εκτός εάν ο φορέας εμπρόθεσμα δεν έχει στείλει κάποια στοιχεία. Ρωτάω λοιπόν αν από δική μας επαιτειότητα, από την επαιτειότητα του FACTP, έχει γίνει αυτή η καθυστέρηση. Και για ποιο λόγο τα έχουμε σπράξει τώρα και όχι νωρίτερα μέσα στο 24. Μία ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη ερώτηση είναι, να τα πω έτσι όλα μαζί, για ποιο λόγο ενώ βρισκόμαστε στον Ιούλιο μήνα, δεν έχει γίνει ακόμα το πρωτόκολλο παραλαβής, παράδοσης του υποκαθάριση νομικού προσώπου. Έχουν παρέλθει 6 πλέον μήνες. Εγώ δεν δέχομαι να έχετε
μία σελίδα με κάποια αρμολόγια, όταν δεν γνωρίζουμε το σύνολο των οφειλών. Στο προηγούμενο συμβούλιο να σας θυμίσω ότι ήρθε η εισήγηση, αλλά η Επιτροπή, μέλη πάλι της Επιτροπής, δεν υπέγραψαν, δεν παρέλαβαν, δεν γνωρίζουν για ποιους λόγους. Γι' αυτόν τον λόγο ο διευθυντής ήρθε και από εισήγηση το έκανε ενημέρωση. Θέλω να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα. Πότε θα παραλάβουμε, για ποιο λόγο καθυστερούμε και δεν ξέρουμε σήμερα τι χρωστάει το FACPP, πώς έχουμε λαμβάνει, τι έχει σε δημόσια συμπληρώσεις χωρίς οφειλές. Ο ΕΦΑΤ δεν θα ρωτούσε τίποτα αν είχαν πει τα χρήματα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας. Εγώ λέω το εξής. Πότε θα έχουμε πλήρη εικόνα. Δεν ήρθα εδώ για να σας κατηγορήσω, κύριε Γετσά. Ρωτάω πότε θα έχουμε πλήρη εικόνα του τι παραλαμβάνουμε από το νομικό πρόσωπο. Ένα-ένα. Αυτό ρωτάω. Πρώτα για το πρόγραμμα, τα υπόλοιπα. Για το πρόγραμμα, για ποιο λόγο έγινε η καθυστέρηση, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο το ότι είχαμε τους λογαριασμούς μας δεσμευμένους από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Εμείς κανονικά και εμπρόθεσμα μας στείλαμε όλα τα σχετικά για το πρόγραμμα. Εντάξει, αλλά είστε μέσα στο 2024. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Όπως σας απαντήσαμε και το μεσημέρι, η διαδικασία της παραλαβής είναι κάτι η οποία δουλεύεται, είναι εδώ και ο διευθυντής των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ετοιμάζεται. Τώρα τι άλλο ρωτήσατε? Αυτό για το πρόγραμμα, για τα χρήματα, ήρθαν μέσα στο 2024. Η υπηρεσία του ΕΦΑ. Θα κάνουμε αλακάρτ επιλογή τιμολογίων και τα φέρνουμε προς εξόπληση. Όχι, δεν είναι αλακάρτ. Είναι τα τιμολόγια αυτά τα οποία εξοπλούνται μέσα από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, συγγνώμη λίγο. Το πρόγραμμα μπορούμε να το κατευθύνσουν. Μισό λεπτά, παιδιά, το πρόγραμμα. Συγγνώμη, συνάδελφοι, για το παιδιά. Το πρόγραμμα, τα έσοδα του προγράμματος τα κατευθύνουμε όπου εμείς θέλουμε. Όχι βέβαια. Και είναι τα πάντα. Ότι έχουν τα συγκεκριμένα τιμολόγια, όχι ό,τι να είναι. Ό,τι αφορά το πρόγραμμα. Ό,τι καλύπτει το πρόγραμμα. Από την ΕΕΤΑ. Βέβαια. Από την ΕΕΤΑ καλύπτουμε συγκεκριμένες δαπάνες. Που είναι επιλέξεις τα πάντα. Τα χρήματα που στέλνει ο ΕΕΤΑ δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπου θέλεις. Θα χρησιμοποιείται στη λειτουργία του νομικού προσώπου, παιδιά. Για συγκεκριμένες δαπάνες. Για ό,τι δαπάνε θέλετε, για τη λειτουργία του νομικού προσώπου. Όχι, δεν είναι έτσι. Το νομικό πρόσωπο έχει τη βιβλιοθήκη, έχει τα καπή, έχει τη φιλαρμονική. Για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, για τα ΚΔΑΠ και τους παιδικούς αθμούς. Για τα ΚΔΑΠ και τους παιδικούς. Αυτά, εννοείται. Τι λέτε για το νομικό πρόσωπο. Να το διευκρινίσουμε. Επομένως, έχει να κάνει μονάχα με παιδικούς και με το ΚΔΑΠ. Όποια δαπάνη καλύπτεται μέσα από το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται. Ποιος μας εγγυάται ότι είναι μόνο αυτά τα παραστατικά και δεν υπάρχουν κι άλλα? Αυτό είναι το ερώτημα. Για ποιο λόγο να μην περιμένουμε να παραλάβουμε, να κινητοποιηθούν λίγο, να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα το έργο της παράδοσης παραλαβής, να έχουμε μία πλήρη εικόνα του τι χρωστάμε σε ΔΕΚΟ, τι χρωστάμε σε ιδιώτες, τι δεν έχουν πληρωθεί λόγω της κατάσχεσης που έγινε σχήρας τρίτων από τον κύριο που διεκδικούσε τις αμοιβές του κτλ. Και δημιούργησε πόλεμο στο νομικό πρόσωπο. Να έχουμε μία πλήρη εικόνα. Κύριε Σαρακαντήλη, μια διευκρίνηση. Απλά να πω ότι ο λογιστής της επιχείρησης, ο κ. Στοζίδης, αναφέρει ότι τα τιμολόγια τα οποία μπορούν να πληρωθούν μέσα του προγράμματος είναι αυτά. Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις περί τις 20.000 όλες για το νομικό πρόσωπο είναι εκτός προγράμματος. Έλεγα ότι έργο της Επιτροπής που θα παραλάβει τα περιουσιακά στοιχεία του FACPP δεν είναι τα τιμολόγια αυτά. Τα τιμολόγια τα αποδέχεται το Δημοτικό Συμβούλιο και πληρώνονται ως διάδοχη κατάσταση. Δεν είναι έργο της Επιτροπής η παραλαβή αυτών των τιμολογίων. Ούτε θα σας αποδοθεί εισήγηση σχετική. Η εισήγηση της Επιτροπής θα έχει να κάνει με τα κτηριακά, με τα άλλα περιουσιακά στοιχεία του νομικού προσώπου. Οι υποχρεώσεις αυτοδίκαια, αλλά αναλαμβάνονται από το Δήμο και πληρώνονται από το Δήμο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε? Λοιπόν, κύριε Καραπαναγιώτη, στείλατε στο Υπουργείο έγγραφο που να λέει ότι δεν έχουν γίνει ισολογισμοί στο νομικό πρόσωπο από το 2017 και μετά. Ρωτάω εσάς. Αυτό είναι άσχετο. Όχι, δεν είναι καθόλου άσχετο για το ΕΦΑ. Δεν στέλνουμε στο Υπουργείο. Γιατί να μην στείλετε στο Υπουργείο
Γιατί να μην στείλετε στο Υπουργείο έγγραφο που να λέει ότι αυτό και αυτό έχει γίνει και πώς θα κάνουμε τις πληρωμές. Αυτό να ρωτήσετε από το Υπουργείο. Αυτό να μας πείτε. Αν μπορούσατε το Δεκέμβριο. Τον κύριο Καραπαναγιώτη. Κύριε Πορτοκαλίτη, ολοκλήρωσες. Ολοκλήρωσα. Τον κύριο Καραπαναγιώτη. Τον κύριο Καραπαναγιώτη. Εμένα ρωτάτε, αλλά οι απολογισμοί του νομικού προσώπου γίνονται. Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο, γιατί δεν θα ακούγεις εσείς την απολογισμή. Εσείς έπρεπε να κάνετε αυτό, κύριε Καραπαναγιώτη, ως υπηρεσία. Εντάξει. Αυτό έπρεπε να το κάνει το ΕΦΑΚΠΠ, γιατί είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτοτελές. Και εσείς τώρα που θέλετε να που είστε στην Επιτροπή, έπρεπε να ρωτήσετε το Υπουργείο. Αν όλα αυτά. Λέει για την υποχρέωση τη σύνταξη των ισολογισμών. Λέει εσείς σαν διευθυντή. Το ΕΦΑΚΠΠ έκανε μέχρι το 17. Από το 17 μέχρι το 21. Οι ισολογισμοί τρέχαν. Αν μπορούσαμε να πληρώσουμε τους ορκωτούς τον Νοέμβριο, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να ψηφιρώσουμε, θα είχαμε ακόμα μία τριετία. Δεν είχαμε τη δυνατότητα λόγω της θέσης. Ναι, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Κατά γιατί δεύτερο, είναι έτοιμα. Κατά δεύτερον, οι ισολογισμοί του 18, του 19, του 20 κτλ. Με τα τιμολόγια του 23, εντάξει, ούτε μία σχέση έχουν. Έτσι όπως λένε και η υπηρεσία και οι ειδικοί και οι λογιστές. Και τα σχετικά. Και ούτε προφανώς πρέπει να μείνουν απλήρωτοι οι προμηθευτές από την προηγούμενη χρονιά. Να τους τιμωρήσουμε κιόλα. Δεν είπαμε να μείνουν απλήρωτοι. Μην διαστρεβλώνετε αυτά που λέμε. Λέμε για ποιο λόγο έχουμε φτάσει Ιούλιο και δεν έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Απευθύνομαι στον κύριο Πορτοκαλίδη που λέει για τους ισολογισμούς. Αφού δεν γίνανε πόσους πληρώνουμε για τα σχετικά. Άλλο οι ισολογισμοί των προγενέστερων ετών και άλλο τα τιμολόγια μέσω προγράμματος που πρέπει να πληρωθούν το 23. Ψηφοφορία, συνάδελφοι. Συμφωνούμε. Δεν μας απαντήσατε. Για το πρωτοδιάγραμμα παραλαβής του νομικού προσώπου. Έχουμε στα χέρια μας πρωτόκολλα παραλαβής παράδοσης κτηριακών, αποθήκης, κτλ. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τους ορκωτούς για την. Οι ορκωτοί τώρα τι σχέση έχουν με τον απολογισμό. Για τον απολογισμό. Θέλουμε τον απολογισμό. Είπατε ότι δεν έχουν σχέση οι ορκωτοί. Τώρα έχουν σχέση. Τα παρελθόντα έτη είναι κάτι που θα τα αντιμετωπίσουμε μόλις πληρώσουμε τους ορκωτούς. Ο απολογισμός του 23. Το πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής δεν έχει καμία σχέση με τους ορκωτούς. Οι ορκωτοί σας έχουν σχέση με τους ισολογισμούς που κακώς δεν καταλαβαίνθηκαν σε κάθε ένας παραλογούς. Άρα το Σεπτέμβριο λοιπόν θα περιμένουμε ένα πρωτόκολλο μαζί. Εντάξει, ευχαριστώ κύριε Καραπαναγιώτη. Μισό λεπτά. Μισό λεπτά. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν οι ισολογισμοί τώρα. Το μεμπτό ήταν ότι δεν έγιναν τις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Κατάλαβε. Παντού συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, εσύ το λέτε. Λοιπόν, κύριε Πορτοκαλίδη, θέλω να πούμε. Λοιπόν, ψηφοφορία, συνάδελφοι. Κάτι θέλουμε να πούμε, υπάρχει. Ναι, πού είναι το και είπε, δουλεύονται και θα έρθουν σε εύκολο διάστημα. Και συμπλήρωσε. Να πάρει πίσω ο κ. Πορτοκαλίδη αυτά που είπε. Συγγνώμη, πρόεδρε, αλλά είστε πρόεδρος για όλο το σώμα. Για όλο το σώμα είμαστε, ναι. Δεν θα κάνουμε λοιπόν. Όταν κάποιος τοποθετείται για εντυπώσεις. Πρέπει να μας πούνε. Για εντυπώσεις και μόνο, αυτό είναι παράλογο. Αυτό δηλώνει πάθος στον κύριο Πορτοκαλίδη. Αυτό δηλώνει πάθος στον κύριο Πορτοκαλίδη. Κάνετε λάθος. Αυτά είναι λάθος. Εσείς θα συνηθίσει τόσα πρόβλημα, Μαριά σου. Εσείς θα κάνετε το πού. Λοιπόν, ψηφοφορία συνάδελφοι. Ψηφοφορία είπαμε. Συμφωνούμε. Για να το ψηφίσω. Μπορεί. Εντάξει, εγώ οφείλω, δεν οφείλω να κάνω. Ποτέ με δεν το καταβάλω, πρέπει να με το σου. Ποτέ δεν λογοδεύω. Μα συγγνώμη λίγο. Όταν το βοηθήσετε, λέτε είμαστε αρνητικοί γι' αυτό και γι' αυτό δεν το. Ναι, είμαστε αρνητικοί. Τι είπατε. Οι ερωτήσει έγιναν συγκεκριμένα. Αρνητικοί. Λοιπόν.